Πανηγυρικά αθωώθηκε ο πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε για δήθεν παραβάσεις των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό και ότι τάχα παρότρινε ή και διέγειρε τους πιστούς να διαπράξουν ποινικά αδικήματα και να συμμετάσχουν σε δημόσια συνάθρηση πέρα των δύο ατόμων κατά τον αγιασμό υδάτων στον ποταμό Καρκώτη τα Θεοφάνεια του 2021. Τα ηρωικά εκείνα Θεοφάνια που ο Μητροπολίτης Μόρφου τόλμησε να πάει να κάνει αυτό που προτάσει ο Θεός, τον αγιασμό των υδάτων της Κύπρου. Διπλά λοιπόν στεφανούτε ο πανάξιος Μητροπολίτης Νεόφυτος και από τον Θεό και από την επίγεια τώρα δικαιοσύνη που φαίνεται πως διαθέτει ακόμη κάποιους άξιους και θεοσεβείς δικαστές εκεί στη μαρτυρική μας Κύπρο. Συγκεκριμένα, η αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου αναφέρει ότι δεν στοιχειοθετείται η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο παραβατική συμπεριφορά της πρόσκλησης σε δημόσια συνάθρηση ή συνάθρηση πέρα των δύο ατόμων κατά τον αγιασμό υδάτων της 6ης πρώτου 2021 στον ποταμό Καρκώτη. Παράνομη συνάθρηση, λέει το δικαστήριο, δεν έλαβε χώρα. Ως εκ τούτου, ο πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου ευχαριστεί από το βάθος της ψυχής του τον Τριαδικό Θεό, την Υπεραγία Θεοτόκο, τον Άγιο Αυξήβιο Επίσκοπο Σόλων, τον Άγιο Μάμα τον Πολιούχο της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου, αλλά και τον Όσιο Ιάκωβο Τσαλίκη, τον Όσιο Ευμένιο τον Λεπρό, τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, τον Όσιο Νικηφόρο τον Λεπρό, τον Όσιο Φιλούμενο και τον Όσιο Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη για τη συμπαράσταση και την προστασία που παρήχαν καθόλη αυτή τη μεγάλη δοκιμασία στον Μητροπολίτη Μόρφου και την Ιερά Μητρόπολη. Επίσης ευχαριστεί θερμά τον συνήγορό του, τον κύριο Κληρίδη, αλλά και τον κλήρο και τον πιστό λαό της Κύπρου και της Ελλάδας και τους απανταχού Ορθοδόξους για τις προσευχές τους και τα πολλά μηνύματα συμπαράστασης που του απέστειλα. Θα συνεχίσω, λέει, να διακονώ και να ομολογώ την αλήθεια του Χριστού και της Εκκλησίας, ο πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου, διπλά τώρα στεφανωμένος και διπλά πολλαπλά δικαιωμένος και πάντα άξιος, πραγματικά άξιος και πανάξιος ιεράρχης.